Greg Nash, του Προέδρου του Διοικητικού μας Συμβουλίου εδώ στην Ελλάδα, του καθηγητή Ρίτσαρντ Μάρτιν, καθώς βεβαίως και του ομότιμου διευθυντή μας, του καθηγητή Ιωάννη Πετρόπουλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα στην πρώτη ανοιχτή εκδήλωση του ΚΕΤΟΥ για το 2020 και βεβαίως είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά να έχουμε μαζί μας σήμερα για την έναρξη της επετινής σειράς εκδηλώσεων τη Διευθύντρια της Γενναδίου Βιβλιοθήκης, την κυρία Μαρία Γεωργοπούλου. Ο τίτλος της επετινής σειράς εκδηλώσεων είναι «Εκτοπία, δυστοπία, ουτοπία, η αισθητική και η πολιτική του περιβάλλοντος». Το περιβάλλον, ο σεβασμός, η προστασία, η ανάδειξή του είναι πλέον στο επίκεντρο της παγκόσμιας ατζέντας και αυτό δεν είναι βεβαίως μια απλή διαπίστωση που κάνουμε όλοι, αλλά έχει για εμάς στην Ελλάδα και μια ακόμα ιδιαίτερη διάσταση, η οποία ίσως δεν είναι και πολύ γνωστή και μας ταξιδεύει 4 αιώνες π.Χ. στον όρκο των αρχαίων Αθηναίων εφήβων. Σύμφωνα με τον καθηγητή μας, τον διευθυντή μας, τον Greg Nash, ο όρκος αυτός αποτελούσε όχι μόνο ένα σύμβολο της δημοκρατίας των Αθηναίων, αλλά και του περιβάλλοντος της Αθήνας ως πολύ σημαντικού παράγοντα που έδινε ζωή στη δημοκρατική πόλη. Για να έρθουμε στο σήμερα και πάλι, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι μιλώντας για το περιβάλλον, γιατί εδώ και λίγους μήνες, βασικά το τελευταίο τρίμηνο του 2019, του προηγούμενου έτους, το γραφείο μας αναδείχθηκε ως το πρώτο πράσινο γραφείο του Πανεπιστημίου μεταξύ των 22 που λειτουργεί στο εξωτερικό. Το τελευταίο τρίμηνο, όπως επανέλαβα, πήραμε τη σχετική πιστοποίηση πρώτου επίπεδου από το Harvard και ήδη εργαζόμαστε για το επόμενο στάδιο. Και γι' αυτό είμαστε πραγματικά χαρούμενοι. Πολύ σύντομα, και πριν δώσω το λόγο στον συνάδελφο τον Βαγγέλη Κατσαρέλη για να παρουσιάσει την εκλεκτή μας καλεσμένη σήμερα, θα μου επιτρέψετε δύο ακόμα σκέψεις, μια και είναι η πρώτη ανοιχτή εκδήλωση που κάνουμε, σχετικά με τα σχέδια του κέντρου για το τρέχον έτος. Το τρέχον, το νέο έτος, ημερολογιακά ξεκίνησε λίγες εβδομάδες πριν, αλλά και ακαδημαϊκά, θα μου επιτρέψετε λίγους μήνες πριν, βρίσκει το κέντρο μας σε μια πολύ δυναμική φάση της λειτουργίας του. Ήδη από το φθινόπωρο διοργανώσαμε ένα νέο εργαστήριο επιγραφικής, εμπλουτίζοντας τη σειρά των εργαστηρίων που προσφέρονται βεβαίως στο ευρύ κοινό, ενώ στα μέσα Γενάρη εγκαινιάσαμε ένα νέο πρόγραμμα σε συνεργασία με τα κεντρικά γραφεία του Συλλόγου Αποφύτων του Harvard, υποστηρίζοντας επίσης και την πραγματοποίηση ενός σημαντικού διεθνούς εργαστηρίου στην Ακαδημία Αθηνών, που επικεντρώθηκε στη συζήτηση γύρω από την πρόσληψη των αρχαίων κειμένων. Το Μάρτιο ξεκινάμε ένα ακόμα πρόγραμμα στη Βόρεια Ελλάδα σε συνεργασία με το Τμήμα Κλασικών Σπουδών του Harvard, ενώ το Μάιο, εδώ στον Άπιο, ετοιμάζουμε ένα διευρυμένο διεθνές εργαστήριο Βυζαντινών και Οθωμανικών Σπουδών σε συνεργασία με το Κέντρο Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου. Συνεχίζουμε να χτίζουμε και να επεκτείνουμε υπάρχουσες δράσεις με περισσότερες ερευνητικές υποτροφίες και 2 ερευνητές από την Ελλάδα και την Κύπρο, και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, με 2 τμήματα του προγράμματος μαθητών Λυκείου από το ερχόμενο καλοκαίρι, περισσότερα εργαστήρια καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, περισσότερες ευκαιρίες πρακτικής άσκησης, τώρα με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης αλλά και με το νέο ίδρυμα Βασίλη και Λίζα Ζουν Αντρί και ούτω καθεξής. Ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με όλους τους ελληνικούς και όχι μόνο φορείς οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται στον Άπιο όπως ο Δήμος ή το Υπουργείο Παιδείας, αλλά ακόμα και με άλλα αμερικανικά και μη πανεπιστήμια, τα οποία πραγματικά είμαστε στην ευχάριστη θέση και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, να υποστηρίζουμε τις δράσεις τους, τις υπάρχουσες δράσεις, τις οποίες κάνουν στην Ελλάδα και στον Άπιο, αλλά και καινούργιες συνεργασίες που μπορούν να ξεκινήσουν με ελληνικούς φορείς. Μάλιστα, θα έλεγα ότι αυτή η στρατηγική επιλογή, δηλαδή το να υποστηρίζουμε όλα τα σχετικά προγράμματα ή κάποια σχετικά προγράμματα άλλων Αμερικανικών πανεπιστημίων εδώ στον Άπιο, έχει και τα αποτελέσματά του, βλέποντας ειδικά το καλοκαίρι το πόσα πανεπιστήμια έρχονται για να κάνουν τα καλοκαιρινά τους προγράμματα εδώ. Όλα τα παραπάνω συγκλίνουν σε ένα ακόμα στόχο και κλείνω, ο οποίος είναι να δημιουργήσουμε από φέτος, σαν κέντρο, τις προϋποθέσεις για το μέλλον και τη μακροχρόνια επισημότητα του κέντρου μας εδώ και στην Ελλάδα ευρύτερα, η οποία νομίζουμε ότι πλέον μπορεί να τεθεί σε άλλες δράσεις, που θα μας επιτρέψουν όχι μόνο να διατηρήσουμε την υπάρχουσα δυναμική, αλλά και να παραπλασιάσουμε τις ευκαιρίες που προσφέρουμε, τα προγράμματα που προσφέρουμε τόσο στην κοινότητα του Harvard, όσο και στην κοινότητα βεβαίως της Ελλάδας και του κόσμου. Επιστρέφοντας στη σημερινή εκδήλωση και κλείνοντας, έχοντας εκμεταλλευτεί το χρόνο σας και το χρόνο της ομιλήτριας, θα μου επιτρέψετε μία μόνο πολύ σύντομη αναφορά σε όλα τα άτομα τα οποία πραγματικά συνέβαλαν στην κατάρτιση του προγράμματος εκδηλώσεων αλλά και στην υλοποίηση αυτής και των επόμενων. Να ευχαριστήσουμε σίγουρα το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου, να ευχαριστήσουμε μία ξεχωριστή επιτροπή εκδηλώσεων η οποία υπάρχει στο Κέντρο, με μέλη της
τις καθηγήτριες Άννα Σταυρακοπούλου, Νατάσα Πεπονή και Λουκία Θανασάκη, καθώς και τον καθηγητή Ξενοφόντα Παπαρηγόπουλο. Να ευχαριστήσουμε τον διδάσκοντα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και απόφοιτο της αρχιτεκτονικής του Χάρβαρντ, τον κ. Ανδρέα Νικολογιέννη, ο οποίος και φέτος επιμελήθηκε τόσο τις μπροσούρες όσο και τις αφήσεις βεβαίως των εκδηλώσεων. Και τέλος, και πάνω απ' όλα, θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω όλη την ομάδα του κέντρου, η οποία συνέβαλε καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας του προγράμματος εκδηλώσεων, προκειμένου να φτάσουμε σήμερα εδώ. Την Κατερίνα Σκηνοπολίτη, τη Ματίνα Γκόγκα, τη Φανίκα Πετάνη και τη Χριστίνα Λάφη για τη συμβολή του κάθε μια με διαφορετικό τρόπο, καθώς και τη Μίνα Τσεντούρη, η οποία συνέβαλε ουσιαστικά στη διευθέτηση διαφόρων σημαντικών λεπτομεριών του προγράμματος. Κλείνοντας, να ευχαριστήσω τον Βαγγέλη Κατσαρέλη, υπογραμμίζοντας τη σημαντική του συμβολή στον κεντρικό και όχι μόνο συντονισμό όλων των σταδίων κατάρτισης και, όπως είπα, από εδώ και πέρα και υλοποίηση του προγράμματος. Ζητάω συγγνώμη από όλους που εκμεταλλεύτηκαν τον χρόνο, αλλά θεώρησα σημαντικό, μια και είναι η εναρκτήρια ομιλία του κέντρου, να αναφερθώ σε δύο σχέδια, σε δύο σκέψεις, τις οποίες έχουμε για φέτος ως κέντρο ευρύτερα, και βεβαίως να αναφερθώ και στους συντελεστές του προγράμματος εκδηλώσεων, τους ανθρώπους που συνέβαλαν, όπως είπα, για να φτάσουμε σήμερα εδώ. Βεβαίως, πρόγραμμα εκδηλώσεων και ομιλιών δεν μπορεί να γίνει χωρίς τους ομιλητές, οπότε είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή μας, κύριε Γιακοπούλου, που σας έχουμε εδώ σήμερα και πραγματικά ανυπομονούμε για να παρακολουθήσουμε την παρουσίασή σας. Ευχαριστώ. Ο λόγος είναι στο Βαγγέλη. Χρήστος Ιωαννόπουλος, ευχαριστώ την διευθυντής του Κέντρου Δημοσίου στην Ελλάδα. Καλησπέρα και από μένα. Σε δύο λόγια έτσι να σας παρουσιάσω το πρόγραμμα, το Event Series 2020, μια και σήμερα η πρώτη εκδήλωση αυτού του προγράμματος, και την αγαπητή μας καλεσμένη, προσκεκλημένη ομιλήτρια. Όπως ακούσατε, το περιβάλλον έχει συνιστά ένα βασικό σημείο ενδιαφέροντος για το κέντρο μας. Και γι' αυτό και έχουμε φέτος δώσει αυτό το θέμα, έτσι, ευτοπία, δυστοπία, ουτοπία, η αισθητική και η πολιτική του περιβάλλοντος. Θα προσέξετε δε ότι το πράσινο κυριαρχεί ακόμα και στο γραφιστικό κομμάτι. Η Ακαδημαϊκή Επιτροπή του Προγράμματος, την οποία ανέφερε προηγουμένως ο Χρήστος, θέλησε φέτος να εστιάσει στο φυσικό και κτισμένο περιβάλλον, που θα αποτελέσουν το επίκεντρο των μηνιαίων προγραμματισμένων εκδηλώσεων, οι οποίες πραγματοποιούνται από τον Ιανουάριο, δηλαδή από σήμερα, μέχρι και τον Ιούνιο. Άρα, μία εκδήλωση ένα μήνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος είναι η 12η χρονιά του συγκεκριμένου προγράμματος, δηλαδή το πρόγραμμα Event Series, το γνωρίζετε, έχετε εδώ τακτικά και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Κάθε χρόνο βέβαια έχει διαφορετική θεματική, έτσι. Και έτσι μετά από τόσα χρόνια, το Event Series έχει. Που παραμένει ανοιχτό για το ευρύ κοινό, έχει γίνει σημείο αναφοράς για τις δραστηριότητες του ΚΕΣ, τόσο στον Άπλιο όσο και μέτρα στην Ελλάδα. Και θα σας πω γιατί. Γιατί φέτος η σειρά περιλαμβάνει 6 συνολικά εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στις διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας. Δηλαδή, έχουμε την εναρκτήριο και την εγκαταληκτήριο εκδήλωση, οι οποίες γίνονται εδώ, στον Άπλιο, που αλλού, στη βάση του κέντρου ελληνικών σπουδών. Αυτές θα γίνουν τώρα, η μία σήμερα τον Ιανουάριο και η άλλη τον Ιούνιο, και όλες οι υπόλοιπες γίνονται ως εξής. Τον Φεβρουάριο πηγαίνουμε στη Θεσσαλονίκη, εκεί σε συνεργασία με το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το MOMS. Τον Μάρτιο πηγαίνουμε στο Ρέθυμνο, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και τη Φιλοσοφική Σχολή. Απρίλιο στην Αθήνα, στις νέες εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας. Τον Μάιο στην Πάτρα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Πέρα από τις διαλέξεις που ξέρετε ότι περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα, η προσθήκη που έχει υπάρξει φέτος είναι ότι έχουμε σωματώσει και πάνελ ομιλιών και διαλόγου. Από ξεχωριστές προσωπικότητες αυτές οι εκδηλώσεις, από το χώρο του πνεύματος, της εκπαίδευσης, της τέχνης και της επιστήμης. Σήμερα λοιπόν έχουμε την τιμή να έχουμε μια τέτοια προσωπικότητα μαζί μας, την κυρία Μαρία Γιωργοπούλου, διευθύντρια της Γενναδίου Βιβλιοθήκης στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Τμήμων στην Αθήνα. Η κυρία Γιωργοπούλου είναι ιστορικός τέχνης και τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στις καλλιτεχνικές και πολιτισμικές αλληλεπιδράσεις των μεσογειακών λαών στο Μεσαίωνα. Κατέχει διδακτορικό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες και έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Yale από το 1992 έως το 2004, όπου ίδρυσε και επίσης το πρόγραμμα υλικών σπουδών. Πολύ σημαντικό σημείο εδώ. Από το 2004 είναι διευθύντρια της Γενναδίου Βιβλιοθήκης
Και αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της θητείας της, εκεί έχει αναπτύξει νέες ακαδημαϊκές δραστηριότητες και προγράμματα για να προσελκύσει ένα όλο και ευρύτερο κοινό. Το θέμα της ομιλίας της σήμερα, Flora Greca, η ανακάλυψη της ελληνικής φύσης από τους Ευρωπαίους. Κυρία Γεωργοπούλου, χαιρόμαστε πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση να συμμετέσχετε στο Events 2020 και που είστε σήμερα μαζί μας. Και χωρίς άλλες περιστροφές, σας δίνω το λόγο να ξεκινήσετε την ομιλία σας. Γεια σας και από μένα, καλή χρονιά. Είναι πάντα μεγάλη χαρά για μένα να έρχομαι στο Ναύπλιο και νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά, δεν ξέρω γιατί, κατάλαβα, επειδή έφτασα πριν από καμιά ώρα, που είδα φωτισμένο το Παλαμίδι και πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Δεν ξέρω γιατί, δεν θυμόμουν ότι το Παλαμίδι είναι φωτισμένο, τέλος πάντων. Σήμερα λοιπόν θα σας μιλήσω για ένα θέμα το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και έχει να κάνει με μια έκθεση που στήσαμε στη Γυμνάδια Βιβλιοθήκη πριν από μερικά χρόνια, το 2016. Και ξεκινώ με την ιστορία της Flora Greca. Στις 8 Οκτωβρίου του 1795, ένας 30χρονος Άγγλος ευγενής επέστρεψε στην Οξφόρδη έπειτα από ένα κυνήγι θησαυρού στην Ελλάδα. Ήταν όμως εξουθενωμένος από την ελονοσία και όπως καθυστερημένα διαγνώστηκε, τον είχε σημαδέψει και η φυματίωση. Πάλεψε 4 μήνες, αλλά τελικά υπέκυψε. Γιατί? Ποιος ήταν ο θησαυρός που του κόστησε τη ζωή? Όπως θα διηγούνταν με θλίψη οι υπηρέτες του, ήταν μόνο κάποια δεμάτια ξεραμένα αγριόκορτα. Ο Άγγλος Τζον Σίπθορπ, καθηγητής βοτανικής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, εμπνεύστηκε τη Flora Greca, αυτό το βιβλίο, μαζί με τον αυστριακό καλλιτέχνη Ferdinand Bauer και περιηγήθηκαν στα τέλη του 18ου αιώνα στην προεπαναστατική Ελλάδα. Όνειρο ζωής, σκοπός και αποτέλεσμα, η συλλογή φυτών, οι εξαιρετικές υδατογραφίες για τα φυτά και οι θαυμάσιες τοπιογραφίες. Όλο το πρωτότυπο υλικό συντηρείται σήμερα στη βιβλιοθήκη του τμήματος Plant Sciences στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, όπου κανείς μπορεί να το δει. Αυτές οι εικόνες είναι όταν πήγα εγώ να δω το υλικό και ήταν πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακό να δει κανείς όλο το υλικό. Όπως καταλάβαμε, ο Σίπθορπ πέθανε πολύ νέος και δεν είναι ποτέ το έργο του δημοσιευμένο. Με τη βιβλιοθήκη του όμως άφησε χρήματα και όλο το υλικό που είχε συλλέξει στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, σημειώσεις και όλα αυτά που είπαμε, και ο σύντροφος στα ταξίδια του Hawkins ανέλαβε να ταξινομήσει το έργο του με τη βοήθεια του βοτανολόγου James Smith. Το καταπληκτικό αυτό βιβλίο αποτελείται από, έχει 966 πανέμορφες εικόνες, πίνακες, που γεμίζουν 10 τόνους και λέγεται Flora Greca. Περίπου 100 νέα είδη φυτών περιγράφτηκαν σε ένα κομμάτι του κόσμου που μέχρι εκείνη την εποχή ήταν αρκετά άγνωστο στους επιστήμονες. Αργότερα, περίπου 2.500 καινούργια φυτά περιγράφηκαν σε ένα δεύτερο έργο που δεν έχει εικόνες και λέγεται Πρόδρομος. Συνολικά, αυτά τα φυτά που περιγράφηκαν είναι περίπου 30% της χλωρίδας του ελληνικού κόσμου. Το όλο εκδοτικό έργο ολοκληρώθηκε το 1840. Ο Σίπθορπ είχε πεθάνει το 1797. Συνάδελφοι και φίλοι του, εκπληρώνοντας τη διαθήκη του, ολοκλήρωσαν την πρώτη έκδοση της Flora Greca, η οποία βγήκε σε 25 αντίτυπα και μετά έγινε μια δεύτερη έκδοση, 40 αντίτυπα. Αυτά είναι όλα και όλα που υπήρξαν ποτέ. Στη Γενάδια Βιβλιοθήκη έχουμε ένα από αυτά, 10 τόμους. Και είναι αρκετά ακριβά. Η αρχική τιμή ήταν 250 λίρες. Την εποχή που ο μέσος ετήσιος μισθός στην Αγγλία ήταν 39 λίρες. Ήτανε ένα απίστευτα ακριβό έργο. Αυτή η σπάνια, πανάκριβη, αλλά και πολύτιμη για μας έκδοση, προσπαθήσαμε στη Γενάδιο να την κάνουμε πιο προσβάσιμη στο κοινό, και δεν είμαστε μόνο εμείς, και καθηγητές στη βιολογία και στη βοτανική πραγματικά έχουν δουλέψει πάρα πολύ και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για να γίνει πολύ πιο γνωστό αυτό το βιβλίο. Πώς έφτασε όμως η ελληνική χλωρίδα να αποκτήσει τέτοια σημασία στην Αγγλία του 19ου αιώνα? Ξέρουμε ότι πάνω από 6.000
είδη φυτών απαντούν στον εντατικό χώρο, πολλά από τα οποία είναι ενδυμικά. Η σημασία τους στην ιστορία του ελληνικού λαού είναι δεδομένη, γιατί ξέρουμε ότι ακόμα από την αρχαία τέχνη σε τυπογραφίες, κεραμική, κείονες κτλ. Είναι πολλά πολύ, πολύ σημαντικά. Η διάλεξή μου λοιπόν σήμερα, στα επόμενα 40 λεπτά, θα μας ταξιδέψει στην ιστορία της βοτανικής για να κατανοήσουμε πώς και γιατί αυτά τα ελληνικά, τα απλά ελληνικά αγριολούδα ενέπνευσαν τόσο σημαντικούς επιστήμονες στην αναγέννηση και τους νεότερους χρόνους. Αλλά φυσικά, εφόσον η βοτανική είναι μια επιστήμη, η ιστορία μας ξεκινάει λίγο πιο πίσω, από την αρχαία Ελλάδα. Η δημιουργία της βοτανικής επιστήμης οφείλεται αποκλειστικά στους Έλληνες φιλοσόφους. Και βέβαια, ο πρώτος που ασχολήθηκε είναι ο Αριστοτέλης. Και του αποδίδεται ο τίτλος του μεγάλου βοτανολόγου. Αλλά είναι ο φιλόσοφος Θεόφραστος, που έζησε στον 3ο αιώνα π.Χ., 4ο και 3ο αιώνα π.Χ., από την Ερεσό της Λέσβου, μαθητής του Αριστοτέλη, που έγραψε ένα έργο το οποίο μέχρι το Μεσαίωνα και μέχρι την Αναγέννηση ήταν ουσιαστικά το πιο σημαντικό έργο που μιλούσε για τα φυτά. Τα δύο βιβλία του, περί φυτών ιστορίε και περί φυτών αιτίε, απαρτίζουν τη σημαντικότερη συνεισφορά της επιστήμης της βοτανικής μέχρι την Αναγέννηση, όπως είπα, και το περί φυτών ιστορία πραγματεύεται τη μορφολογία 500 ειδών φυτών. Και η αρχή του βιβλίου είναι ενδεικτική για τη μέθοδο του Θεόφραστου, των φυτών τας διαφοράς και την άλλη φύση λιπταίων κατά τέτα μέρη και τα πάθη και τας γενέσεις και τους βίους. Είναι δηλαδή το να βρεις τι διαφορετικό, τι το συγκεκριμένο έχει το κάθε φυτό. Και μια σημαντική παρακαταθήκη στη βοτανική και για όλους τους σημαντικούς βοτανολόγους, νομίζω ότι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα είναι να ονομαστεί ένα φυτό, ένα λουλούδι με το όνομά τους, είναι ο Φοίνικας του Θεόφραστου, Φοίνιξ Θεόφραστη, ο γνωστός και ως κριτικός Φοίνικας, που είναι ένα φυτό το οποίο ουσιαστικά υπάρχει στη Κρήτη. Εκτός από τον Θεόφραστο, μέχρι περίπου το 1600, ένας πάρα πολύ σημαντικός επιστήμονας, ο οποίος είχε μεγάλη σημασία στην ιστορία της βοτανικής και όχι μόνο, είναι ένας γιατρός, ο Διοσκουρίδης, που έζησε τον 1ο αιώνα μετά Χριστό και έχει γράψει ένα έργο που λέγεται «Περί ύλης ιατρικής». Ήταν από την Κηλικία, κατέγραψε περισσότερες από 1000 φαρμακευτικές ουσίες και η πλειοψηφία από αυτές βέβαια προερχόταν από τα φυτά. Η πρώτη λατινική έκδοση του Διοσκουρίδη, αυτά είναι χειρόγραφα που βλέπετε εδώ, η πρώτη λατινική του έκδοση έγινε στην Βενετία από τον Άλδο Μανούτιο, που τον ξέρουμε για τα πολύ σημαντικά πρώτα ελληνικά βιβλία που τύπωσε στη Βενετία. Και αυτό το βιβλίο ήταν ένα από τα βιβλία τα οποία ουσιαστικά χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ. Αν καταλάβατε καλά, ιατρική, βότανα, φυτά είναι όλα μαζί. Ήταν δηλαδή η ιδέα ότι τα φυτά που είναι γύρω σου, τι μπορούν να προσφέρουν για τον άνθρωπο, ήταν ένα πάρα πολύ βασικό πράγμα, το οποίο, όπως είπαμε, παρέμεινε έτσι σημαντικό μέχρι την Αναγέννηση. Αυτό που θα κάνω είναι, θα βάζω κάποιες εικόνες από τη Φλόρα Γκρέκα, στην οποία θα φτάσω στο τέλος, λέγοντας λίγο πολύ την ιστορία αυτής της βοτανικής και το πώς ουσιαστικά η ελληνική χλωρίδα έγινε σημαντική. Εδώ βλέπετε, επειδή είμαι βυζαντινολόγος, πρέπει οπωσδήποτε πάντα να δείξω αυτό το υλικό. Αυτό είναι ένα χειρόγραφο, πάρα πολύ γνωστό χειρόγραφο του Διοσκουρίδη, που είναι στη Βιέννη, και έχει να κάνει με την, ουσιαστικά έγινε στην Κωνσταντινούπολη
την εποχή του Ιουστινιανού από μια πολύ σημαντική κυρία εκείνης της εποχής και ουσιαστικά δείχνει τον Διοσκουρίδη σαν τον επιστήμονα και με αυτή την προσωποποίηση της έβρεσης. Και ήθελα να σταθώ έτσι χάρη λίγο συντομίας αλλά και επίσης για να γίνει καταληπτό ποιες ακριβώς ήταν οι λεπτομέρειες και τα πράγματα που είχαν μέσα αυτά τα βιβλία και τα χειρόγραφα, να σταθώ σε αυτό το πάρα πάρα πολύ περίεργο φυτό που λέγεται Μανδραγόρας. Αυτό το χειρόγραφο δείχνει το Μανδραγόρα, ο οποίος είναι περισσότερο γνωστός δηλαδή αυτό που μας δείχνουν πάντοτε είναι η περίεργη ρίζα του, που είναι ένα πράγμα σαν μεγάλη πατάτα, το οποίο όμως έχει πάρα πολύ περίεργα σχήματα και σχήματα που τα ένιωθαν οι αρχαίοι τουλάχιστον, τα σκεφτόντουσαν σαν ανθρωπομορφικά. Επειδή έχει και διάφορα εξογκώματα αυτό το φυτό, πιστεύουμε ότι κάποιες από τις πατάτες ήταν θηλυκές και κάποια φυτά ήταν αρσενικά. Και αν δεν με πιστεύετε, θα τα δείτε και εδώ. Αυτό δεξιά, όπα, συγγνώμη, αυτό δεξιά είναι από τη Φλόρα Κρέτα. Λοιπόν, ο Μανδραγόρας είναι ένα φυτό το οποίο χρησιμοποιήθηκε από πάρα πολύ νωρίς, από την αρχαία Ελλάδα και στην Αίγυπτο, γιατί είχε διάφορες ιδιότητες. Ήταν ένα φυτό το οποίο λίγο πολύ, αν έχω καταλάβει καλά από τις ιστορίες που διαβάζουμε, πρέπει να το φοβόντουσαν, διότι μυρίζει άσχημα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το ξεριζώσεις, οπότε και φοβόντουσαν ότι όποιος το ξερίζωνε κάτι θα πάθαινε. Οπότε βάζανε σκυλιά να το τραβολογάνε ή κατσίκες ή τέτοιου είδους πράγματα. Και ήταν ένα από τα φυτά το οποίο βέβαια είχε ιδιότητες καταπραγητικές και ιατρικές ιδιότητες, αλλά είναι ένα από αυτά τα πράγματα που πραγματικά έχουν όλες τις ιδέες τις παλιές, αν θέλετε, τις μεσαιωνικές, που ουσιαστικά, όπως βλέπετε, μέχρι ακόμα τον 19ο αιώνα που τον βλέπουμε εδώ στη Φλόρα Γκρέκα, την εποχή που πραγματικά τα φυτά, έτσι όπως τα περιγράφει ο βοτανολόγος, έχουν όλη τους την επιστημονική έννοια, η εικόνα του φυτού κυριαρχεί έτσι όπως ήταν παλιότερα. Το 16ο αιώνα είναι η εποχή που ουσιαστικά έχουμε για πρώτη φορά δυτικοευρωπαίους περιηγητές που έρχονται στον ελληνικό χώρο. Υπήρχαν και άλλοι περιηγητές πιο πριν, από το 10ο, 14ο, 15ο αιώνα, οι οποίοι βασικά, πολλοί από αυτούς πήγαιναν προς την Παλαιστίνη και την Ιερουσαλήμ, αλλά το 16ο αιώνα ουσιαστικά ο ελληνικός χώρος αρχίζει και γίνεται ένας προορισμός. Ο Πιέρ Ντελόν, αυτός ο Γάλλος, είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός περιηγητής που ήρθε σε μια επιστημονική αποστολή στην Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο το 1546 έως το 1549. Έχει γράψει ένα βιβλίο που έχει να κάνει με τα διαφορετικά περίεργα πράγματα που είδε στην Ανατολή και ξέρουμε ότι αυτό το μέρος που τον μάγεψε περισσότερο από όλα είναι η Κρήτη. Μερικά από τα σημαντικά στοιχεία της Κρήτης για τον Μπελό είναι το λάβδανο, το αγριοκάτσικο της Κρήτης, το ψάρι σκάρους, ο σκάρος και το πλήθος των φυτών που φυτρώνανε στις απότομες πλαγιές του όρου Ήδη. Και διαβάζουμε, εκεί που είναι ανοιχτό το βιβλίο, στο 7ο κεφάλαιο, πώς οι Κρητικοί παρασκευάζουν το λάβδανο. Ανάμεσα στα αξιοσημείωτα που μπορεί να δει κανείς στην Κρήτη είναι και ο τρόπος που παρασκευάζεται το λάβδανο, ένα από τα ονομαστά φάρμακα. Βγαίνει από ένα φυτό που λέγεται σίστους και αφθονεί στα κρητικά βουνά. Οι Έλληνες χρησιμοποιούν για τη συγκομιδή του φυτού ένα εργαλείο που στη λαϊκή γλώσσα ονομάζεται εργαστήρι. Με αυτή τη συγκομιδή ασχολούνται κυρίως οι καλόγεροι. Η περιοχή που προκυνεί περισσότερο, το φαρμακευτικό αυτό φυτό, είναι στο χωριό στα ριζά της Ήδης, κοντά στο Μυλοπόταμο. Και πραγματικά είναι αυτή η αλαδανιά, το άγριο τριαντάφυλλο των βράχων,
που το καλοκαίρι βγάζει κάποια ρητίνη και αυτή τη ρητίνη τη μαζεύουν και έχει πάρα πολλές ιδιότητες φαρμακευτικές, είναι αντιμικροβιακή και έχει κυταροστατική δράση, δηλαδή εμποδίζει τον πολλαπλασιασμό των κυτάρων. Μερικές δεκαετίες αργότερα, ο γιατρός Ονόριο Μπέλι έρχεται και αυτός στην Κρήτη, είναι γιατρός ενός Βενετσιάνου που είναι διοικητής στην Κρήτη και γράφει και αυτός ακόμη περισσότερα πράγματα για την κρητική χλωρίδα. Αυτό που είναι σημαντικό, βέβαια, είναι ότι να καταλάβουμε ότι στα τέλη του 16ου αιώνα είναι γνωστά πια στην Ευρώπη περίπου 4.000 διαφορετικά φυτικά είδη και το 17ο αιώνα συνεχίζει η δημοσίευση περισσότερων βιβλίων. Αυτό που ξέρουμε εμείς είναι ότι από την αναγέννηση και μετά, από το 16ο αιώνα και μετά, έρχονται στην Ελλάδα πολλοί ξένοι περιηγητές με αρχικό τους και βασικό τους σκοπό να δουν τα μνημεία. Και εδώ δείχνω ένα από τα πολύ σημαντικά βιβλία που έχουμε στη Γενάδιο Βιβλιοθήκη, που έχει πολύ σπάνια βιβλία, που δείχνει τον δύο επιστήμονες, τον Σπον και τον Βέλερ, που είναι στην Έφεσο και βλέπετε ότι δείχνουν μνημεία και διαβάζουν επιγραφές κτλ. Παράλληλα όμως, εκείνη την ίδια εποχή, και παρόλο που ενδιαφέρονται πάρα πολύ οι αρχαιολόγοι τότε και, και μέσα στο 18ο αιώνα, παράλληλα υπάρχει και αυτή η πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να αρχίσουν να καταγράφουν τα φυτά. Και βάζω εδώ αυτή τη διαφάνεια. Στα αριστερά είναι μια εικόνα από ένα από τα πιο σημαντικά βιβλία του 18ου αιώνα που ουσιαστικά περιγράφει και μετράει και περιγράφει τις αρχαιότητες τις ελληνικές, του Στιούαρτ και Ρεβέτ. Γιατί αυτό που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και κάπως έτσι το είχαμε ανοίξει και στην έκθεση αυτό το βιβλίο είναι η ιστορία που μας λένε για το Κορινθιακό και Ονόκαρδο. Ότι σύμφωνα λοιπόν με την ιστορία του Βιτρούβιο, Εφευρέτης ήταν ο γλύπτης Καλλίμαχος που εμπνεύστηκε είχε βγει κάπου μια βόλτα και πάνω σε ένα μνήμα μιας μικρής κοπελίτσας είχαν αφήσει οι γονείς της ένα καλάθι με παιχνίδια για την μικρούλα και μέσα στα παιχνίδια φύτρωσε το αγκάθι, η άκανθος και ο Καλλίμαχος βέβαια εμπνεύστηκε και έκανε το κοιονόκρανο το κορινθιακό. Η άκαρθος που έχει η Φλόρα Γκρέκα είναι πραγματικά μια μεγαλειώδης έτσι, ζωγραφιά με αυτά τα καταπληκτικά χρώματα, τα πάρα πολύ ωραία φύλλα. Αλλά για μένα το πιο ενδιαφέρον ήταν όταν είχαμε την έκθεση που ήταν άνοιξη έξω στον κήπο της Γεναβίου. Έχουμε ακάμφους, έχουμε αγκάθια και είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή η ιδέα του ότι ακόμη και όταν όλοι αυτοί οι αρχαιολόγοι ή περιηγητές προσπαθούσαν να δουν τις αρχαιότητες, ακόμα και τότε η φύση ήταν μέσα σε αυτά τα πράγματα που τους ενδιαφέρει. Δύο ακόμη έτσι, πολύ σημαντικοί ερευνητές και επιστήμονες έχουν συνδυάσει τη ζωή τους και το έργο τους με την βοτανική στην Ελλάδα. Ο πρώτος είναι ο Τουρνεφόρ, ο Γάλλος Ζωζέφ Πιτόν του Τουρνεφόρ, το 18ο αιώνα, είμαστε στην εποχή του διαφωτισμού, είμαστε στην εποχή που η επιστήμη και η ανάγκη των Ευρωπαίων να εκλογικεύσουν τα πάντα είναι πια σε πολύ ψηλό σημείο
Και ο Τουρνεφό έρχεται στην Ανατολή το 1700, για δύο χρόνια, το 1700-1702, έφυγε από τη Μασσαλία, έφτασε στην, ήρθε στο Αιγαίο, στην Κρήτη, την Κωνσταντινούπολη και έφτασε στη Γεωργία και στην Αρμενία. Και το 1703 εξέδωσε ένα μεγάλο, το μεγάλο του έργο. Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα του Τουρνεφό, τα πιο σημαντικά στοιχεία που έφερε στην επιστήμη, είναι ότι απέδωσε ένα σαφή ορισμό του τι σημαίνει ο όρος γένος στα φυτά και άρχισε να δίνει ένα σύστημα ταξινόμησης των φυτών, το οποίο ήταν πολύ σημαντικό. Όπως καταλαβαίνετε, όταν έχεις 500 φυτά που ξέρεις μόνο, τα ταξινομείς, μοιάζουν το ένα με το άλλο. Όταν έχεις 1000, ίσως είναι πιο δύσκολο. Τη στιγμή αυτή, που πια τα φυτά που ερχόντουσαν όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά από όλο τον κόσμο και βέβαια από τις εξερευνήσεις και από την Αμερική και τον νέο κόσμο κτλ. Ήταν πάρα πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς τους επιστήμονες να βρουν ένα σύστημα το οποίο θα βοηθούσε στην ταξινόμηση. Το άλλο σημαντικό πράγμα του έργου του Τουρνεφό είναι ότι είχε μαζί του και έναν ζωγράφο, πάρα πολύ καλό ζωγράφο και δείχνω δεξιά έναν από τους πίνακες που υπάρχει στο βιβλίο. Αλλά όταν μιλάμε για ταξινόμηση, όταν μιλάμε για επιστήμη, αυτός είναι ο κύριος ο οποίος είναι ο πιο σημαντικός. Ο Λινναίος δεν δούλεψε ιδιαίτερα με την ελληνική χλωρίδα, αλλά δημιούργησε ένα εκτεταμένο ιεραρχικό σύστημα ταξινόμησης και για τα φυτά και για τα ζώα. Και ενώ μερικά κομμάτια από την ταξινόμηση του Λινναίου έχουν αλλάξει, τα περισσότερα και τα βασικά έτσι στοιχεία είναι ακόμα αυτά τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην βοτανική. Και το σημαντικό στοιχείο είναι ότι η ταξινόμησή του ήταν, αν μπορούμε να πούμε, απλή. Κάθε είδος είχε δύο ονόματα. Υπήρχε αυτή η διονυμική ονοματολογία. Και γι' αυτό το εισήγαγε το 1735 στο έργο του Σύστημα Nature. Κάθε είδος έχει ένα λατινικό όνομα που αποτελείται από δύο λέξεις και γράφονται ή με πλάγια γραφή ή υπογραμμισμένες, τόσο πάνω. Και η δεύτερη λέξη είναι ένα επίθετο και η πρώτη λέξη είναι το όνομα του γένους. Μαθητής του Τουρνεφό ήταν ο William Sherard, που ήταν πρόξενος στη Σμύρνη, και ο Sherard παρέδωσε τη συλλογή του Τουρνεφό στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και ο πρώτος καθηγητής που ανέλαβε αυτή την έδρα ήταν ο Humphrey Sibthorpe. Και βέβαια και ο Λινναίος ήταν ένας από αυτούς τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι αντάλλασαν πληροφορίες και επιστημονικές γνώσεις. Ο Τζον Σίπθορπ τώρα, αυτός που έγραψε την Φλόρα Γκρέκα, ήταν ο νεότερος γιος του Χάμφρι Σίπθορπ, που ήταν καθηγητής, όπως είπαμε, στην Οξφόρδη, και αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του αυτός ο νεαρός, στην Οξφόρδη, στο Εδιμβούργο και στο Μοντελιέ, αποφάσισε ότι έπρεπε να γίνει καθηγητής στα 24 του. Και πήγε στο Παρίσι για να μελετήσει τη συλλογή του Τουρνεφό και βέβαια, φτάνοντας, καταλαβαίνοντας τι είχε δει ο Τουρνεφό που είχε γράψει ένα τέτοιο καταπληκτικό βιβλίο, αποφάσισε ότι θα πάει στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Ελλάδα. Γιατί ήταν ουσιαστικά η τέρα incognita, ήταν το κομμάτι της Ευρώπης το οποίο δεν είχε ακόμα δεν είχε γίνει επιστημονική έρευνα η οποία έπρεπε να έχει γίνει. Και αποφάσισε λοιπόν να συμπληρώσει την έρευνα του Τουρνεφό και του Σεράρ πηγαίνοντας στην Ανατολή. Εξασφάλισε χρηματοδότηση μιας υποτροφίας και το καλοκαίρι του 1784 ξεκίνησε για την Ελλάδα. Πρώτα όμως σταμάτησε στη Βιέννη. Γιατί σταμάτησε στη Βιέννη? Ήθελε να πάρει μαζί του δύο κώδικες του Διοσκουρίδη. Ο Διοσκουρίδης, ο Έλληνας, ο γιατρός,
πήρε δύο κώδικες του Διοσκουρίδη από τον βοτανολόγο Βαρόνο Φον Γιακίν και ένα δεύτερο πράγμα που έκανε στην Βιέννη είναι να πάρει μαζί του έναν πάρα πολύ καλό ζωγράφο βοτανικής. Δείχνω εδώ την οδό Σίπθορ στην Οξφόρδη, όπου είναι το τμήμα των φυτών, της φυτολογίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και δύο από τα πολλά στοιχεία που έχουν και αρχεία που έχουν μείνει από τον Σίπθορ, που είναι οι εικόνες που ζωγράφισε αυτός ο ζωγράφος, ο Φέρντιναντ Μπάουερ, και υπάρχουν επίσης και περίπου 100 τοπιογραφίες από διάφορα μέρη που έφτασαν στην Ελλάδα, που ήταν στην Ελλάδα. Από τη Βιέννη πήγε με τον Μπάουερ στην Νάπολη, μετά πήγε στο Αιγαίο και στην Κωνσταντινούπολη και εκεί γνωρίστηκε με έναν άλλον Βρετανό αριστοκράτη, τον Τζον Χόπκινς, που ήταν γεωλόγος και γεωγράφος, τον πήρε μαζί του και αυτόν, και τον Σκοτσέζο καπετάνιο Ιμπράι, που ενθουσιάστηκαν με την αποστολή του και τον ακολούθησαν μέχρι το 1787. Μετά και επέστρεψε στην Οξφόρδη. Το 1994 οι Σίπθορπ και Χόπκινς επέστρεψαν πάλι στην Ελλάδα και έφτασαν στη Ζάκυνθο και στην Πελοπόννησο, αλλά δυστυχώς ο Σίπθορπ αρρώστησε και πέθανε τον επόμενο χρόνο από χυματίωση ή ελονοσία. Η Φλόρα Γκρέκα τώρα, η ελληνική χλωρίδα, είναι το μνημειώδες κατόρθωμα του Σίπθορπ, για το οποίο ο ίδιος δεν έγραψε ούτε γραμμή. Το έργο βασίστηκε στα σχέδια του Μπάουερ, στις σημειώσεις του Σίπθορπ, αλλά αυτές οι σημειώσεις φαίνονταν πάρα πολύ δύσκολο να αποκρυπτογραφηθούν και πέδεψαν πολύ το φίλο του, τον Τζον Σμιθ και τον Χόκινς, που ήταν οι εκτελεστές της Διαθήκης. Και όπως είπε χαρακτηριστικά ο Χόκινς, ο Δόκτωρ Σίπθορπ δεν σημείωνε ούτε τα δείγματα, ούτε τα σχέδια, αφού εμπιστευόταν τη μνήμη του και δεν υπολόγιζε ότι θα πεθάνει. δείχνω εδώ, απλά να πω ένα-δυο τώρα έτσι πιο ανεκδοτολογικά πράγματα για την ιστορία. Εδώ είναι μία εικόνα του Παρνασσού. Στο ημερόλογιο του ο Σίπθορπ δεν κρατούσε μόνο σημειώσεις βοτανικής, αλλά και διάφορα λαογραφικά. Άλλωστε, φαίνεται ότι ήξερε αρκετά ελληνικά και μπορούσε να επικοινωνήσει με τον κόσμο στην Ελλάδα. Το απόγευμα της 24ης Ιουνίου, ο Σίπθορπ και οι φίλοι του, και μαζί με τον Βρετανό υποπρόξενο Προκόπη Μακρύ και μερικούς υπηρέτες και τρεις Αθηναίους, ξεκίνησαν για τη Λιβαδιά και τον Παρνασσό. Ο Σίπθορπ είχε αιμονή με τα ονόματα των φυτών, στα νέα ελληνικά, και όταν κοντά στη Λιβαδιά άκουσε έναν Έλληνα που γνώριζε τα φυτά να χρησιμοποιεί ονόματα τα ίδια που είχε ο Διοσκουρίδης μέσα στο έργο του, τρελάθηκε. Γράφει. Ο βουκολικός βοτανολόγος με εξέπληξε με την ονοματολογία που χρησιμοποιούσε. Διέκρινα ονόματα φυτών του Διοσκουρίδη και του Θεόφραστου, παρά τη δυσκολία που είχαμε την προφορά. Είχε περάσει όμως πάρα πολύ χρόνο από την εποχή που έζησαν αυτοί οι φιλόσοφοι. Είναι προφανές ότι τα ονόματα των φυτών διατηρήθηκαν στον προφορικό λόγο. Ίσως διασώθηκαν με την αγροτική χρήση, όπως έγινε για παράδειγμα με τη φασκομιλιά στη Βιωτία. Ο βουκολικός βοτανολόγος, το παιδί του κτηνοτρόφου, χάρηκε πάρα πολύ όταν του έδωσα λίγα χρήματα ως ανταμοιβή. Αλλά η δική μου χαρά ήταν ακόμη μεγαλύτερη, μιας που βρήκα μια πηγή αρχαίας επιστήμης στην εξοχή. Είναι επίσης πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι αυτές οι εικόνες, τα τοπία, είναι ουσιαστικά τις χρησιμοποιεί σε κάθε ένα τόμο και έτσι ανοίγει ο τόμος ο πρώτος, που είναι αυτό που βλέπουμε τον Παρνασσό, και φτιάχνουν εδώ μια γυρλάντα με λουλούδια από την περιοχή και πραγματικά αυτό το βιβλίο είναι πολύ μεγάλο, είναι τόσο μεγάλο. Είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακά. Ποιος είναι όμως ο καλύτερος τρόπος για να παρατηρήσει, να καταλάβει, να περιγράψει κανείς αυτά τα φυτά? Ξεκινώ με τα δείγματα. Τα αποξηρωμένα δείγματα, αποξηραμένα δείγματα, που αντέχουν πολλά
και μπορούν να αποθηκευτούν για μεταγενέστερη μελέτη, πολλές φορές μπορούν να λειτουργήσουν ως υποκατάστατο στο να έχει μπροστά κανείς το φυτό σε ένα κήπο ή στη φύση. Δείχνω αριστερά δείγματα από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και δεξιά κάτι που είναι ένας από τους θησαυρούς της Γενναδίου, είναι ένα φυτολόγιο που είχε κάνει ο ίδιος ο Γενναδίος και το έδωσε δώρο στη μαμά του όταν ήταν 15 χρονών. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς πώς είχε κάνει αυτή τη σύνθεση με τα λουλούδια και εδώ είναι η φωτογραφία της μαμάς του με πάλι λουλουδάκι. Στην Οξφόρδη τα δείγματα, αποξηρωμένα δείγματα που έφερε μαζί του ο Σίκθορπ και ο Μπάουερ είναι, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολλά. Είναι βαλμένα, τακτοποιημένα αρκετά καλά, όπως βλέπετε, και όταν τα ανοίξει κανείς, αυτά είναι από το τέλος του 18ου αιώνα, έτσι. Όταν τα ανοίξει κανείς, βλέπει το λουλουδάκι κολλημένο, αποξηραμένο και τις πληροφορίες που χρειάζεται για να καταλάβεις τι είναι αυτό το λουλουδάκι. Οπότε ένας τρόπος να περιγράψεις τα φυτά είναι να έχεις αυτά τα δείγματα. Απ' την άλλη πλευρά, τα δείγματα κάτι δεν έχουν. Δεν σου δίνουν ίσως την υφή ακριβώς που έχει το λουλούδι και το φυτό όταν είναι στη φύση και βέβαια και το χρώμα τους κάπως έχει αλλάξει. Οπότε, ο επόμενος τρόπος ή μάλλον η επόμενη μέθοδος που πρέπει κανείς να χρησιμοποιήσει είναι η βοτανική ζωγραφική. Σχέδια και πίνακες ζωγραφικής, βοτανικής, μπορούν να αποθανατήσουν πολύ περισσότερα πράγματα από ένα φυτό, από ένα αποξηραμένο δείγμα και έτσι είναι, όπως καταλαβαίνουμε, πώς δούλεψε ο Μπάουερ, αυτός ο ζωγράφος, για να φτιάξει τους 966 πίνακες που ουσιαστικά είναι το σώμα της Flora Greca. Ο Μπάουερ, ξέρουμε ότι έβγαιναν κάθε πρωί, μάζευαν δείγματα, ο Μπάουερ έκανε τα σκίτσα, τα σχεδιάκια, πάνω στα σχέδια έβαζε νούμερα, που φανταζόμαστε ότι τα νούμερα είχαν να κάνουν με χρώματα. Και όταν πια γύρισαν πίσω στην Οξφόρδη με τα 1000 δείγματα, καθότανε και επί μια μισή μέρα, έτσι έχουν υπολογίσει οι ερευνητές, έφτιαχνε ένα πίνακα. Εντάξει, ένα πίνακα που έμπαινε μετά στο βιβλίο. Και αυτό σήμαινε, δεν είναι ίσως το καλύτερο λουλουδάκι αυτό που βλέπετε, αλλά το διάλεξα γιατί είναι ένα από τα λουλούδια που έχει το όνομα του Σίκθορπ. Είναι η Φριτιλάρια Σίκθορπιά. Αλλά βλέπετε το σκίτσο που έκανε προφανώς ο Μπάουερ εκεί. Βλέπετε το δείγμα και βλέπετε το αποτέλεσμα. Η ίδια η βοτανική ζωγραφική είναι κάτι το οποίο είχε ξεκινήσει πριν από τον 18ο και 19ο αιώνα και ήθελα απλά να δείξω αυτούς τους δύο καλλιτέχνες, γερμανούς καλλιτέχνες το 16ο αιώνα, οι οποίοι είναι υποτίθεται από τους καλύτερους καλλιτέχνες βοτανικής, ζωγράφους βοτανικής που υπήρχαν ποτέ. Και το δείχνω γιατί ουσιαστικά έχει να κάνει με δύο διαφορετικούς τρόπους που μπορούσες να ζωγραφίσεις τα λουλούδια. Ο Μπρούνφελς έβλεπε ένα λουλούδι και ζωγράφισε ακριβώς αυτό που έβλεπε. Δηλαδή αν είχε τρυπούλες, αν ήταν εκμαραμένο, αν ήταν δεν ξέρω τι, ζωγράφισε ακριβώς αυτό που έβλεπε. Δηλαδή ζωγράφισε αυτό το λουλούδι. Ο Φούξ, από την άλλη, προσπαθούσε να ζωγραφίσει την ιδέα του λουλουδιού. Προσπαθούσε να δείξει πώς είναι το λουλούδι, πώς είναι το φυτό,
ίσως ποτέ δεν θα το βλέπεις έτσι, γιατί στο έδειχνε και πράσινο και κίτρινο και, και πιο σκούρο, αλλά είναι αυτοί οι δύο διαφορετικοί τρόποι ζωγραφικής, ο ένας πάρα πολύ λεπτομερής και ο ένας λίγο πιο νατουραλιστικός και το ιδανοποιεί, αλλά σου δίνει πολύ περισσότερες πληροφορίες. Για να ξαναγυρίσω στον Bauer, εδώ είναι ένα φυτό το οποίο είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ένα φυτό που λέγεται Arum, το οποίο από ό,τι έχω καταλάβει βρωμάει πάρα πολύ. Αλλά δείχνω το φυτό έτσι όπως είναι στη φύση, έτσι, και δείχνω το φυτό έτσι όπως το ζωγράφισε ο Bauer. Αυτό είναι το... και πάλι ένα άλλο... δυστυχώς δεν είναι πολύ καλές, ήταν οι φωτογραφίες από το κινητό μου. Δεν μπορούσα να βγάλω καλύτερες φωτογραφίες στην Οξφόρδη, δυστυχώς. Εδώ είναι το φυτό πάλι με τα νουμεράκια, έτσι, το σκίτσο και το κανονικό φυτό. Και εδώ ήθελα να δείτε, σε αυτό το φυδόχορτο, τη δρακοντιά, πάλι δεν ξέρω πόσο μπορείτε να το δείτε, αυτό είναι το λουλούδι που ουσιαστικά ήταν αυτό που είχε το πρωτότυπο και εδώ είναι το τυπωμένο. Λοιπόν, η όλη λογική αυτής της μεθόδου είναι ότι το βιβλίο «Η Φλόρα Γκρέκα» ουσιαστικά είχε αυτές τις μεγάλες σελίδες, δίπλα σε αυτές τις σελίδες είχε όλο το υλικό, το επιστημονικό, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι είμαστε στις αρχές του 19ου αιώνα, λιθογραφία ξέρουν πώς γίνεται, μπορούν να κάνουν καταπληκτικές λιθογραφίες, αλλά το χρώμα ακόμα δεν το έχουν καταφέρει μηχανικά. Οπότε κάθε ένας από αυτούς τους πίνακες είναι ζωγραφισμένο στο χέρι. Εξού και γιατί το βιβλίο έκανε τόσα πολλά λεφτά. Απλά να πω κάτι ακόμα για τον Bauer. Ο Bauer, όπως είπαμε, πήγε στην Οξφόρδη και δούλεψε για 3 χρόνια για να κάνει αυτές τις καταπληκτικές ζωγραφιές. Αλλά δυστυχώς ήταν πολύ πολύ δυστυχής. Πρώτον, ήταν Αυστριακός, δεν ήξερε καλά αγγλικά. Δεν είχε ποτέ αρκετό φως και κρύωνε. Έτσι λέει. Και το τελευταίο είναι ότι ο Σίπθορπ, που ήταν ο καθηγητής στην Οξφόρδη, δεν του δίνε ποτέ καμιά σημασία. Δηλαδή τον είχε σαν να είναι ο υπηρέτης του, σαν να είναι πάντα δεύτερος, τρίτος, και έτσι ο Bauer μόλις ολοκλήρωσε αυτές τις 966 εικόνες, έφυγε και παράτησε το project και όλα αυτά μετά ουσιαστικά έγιναν όλα, όπως είπαμε, μετά το θάνατο του Σίπθορπ. Μερικές από τις εικόνες. Και ένα τελευταίο για αυτές τις εικόνες. Έχω εδώ αυτό το φυτό, την αριστολοχία χύρτα, που έχουμε αριστερά από το βιβλίο του Τουρδεφόρ, του 1717 και δεξιά από το βιβλίο της στη Φλόρα Γκρέκα. Και νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι ο ζωγράφος του 18ου αιώνα ήταν εξίσου καλός. Αλλά το ότι δεν υπάρχει το χρώμα, ουσιαστικά έχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Η εποχή λοιπόν αυτή του 19ου αιώνα βέβαια είναι μια εποχή πάρα πολύ σημαντική για την Ελλάδα, για την αναγνώριση, για κανείς να καταλάβει τη φύση της Ελλάδας. Και ήθελα να πω ένα-δυο ακόμα πράγματα, λίγο ασύνδετα ίσως, αλλά που έχουν να κάνουν
με το πώς κανείς μπορεί να καταλάβει αυτή τη χλωρίδα. Ο Σίπθορπ στο έργο του δεν έχει ούτε μία ορχιδέα. Ούτε μία. Εδώ δεξιά είναι ένα κομμάτι από μια καταπληκτική επιστημονική δουλειά που έγινε στην δεκαετία του 1827 και από το 28 μάλλον μέχρι το 33, τότε που οι Γάλλοι ήρθαν στην Πελοπόννησο προς το τέλος της Επανάστασης για αυτή την επιστημονική αποστολή του Μοριά. Η επιστημονική αποστολή του Μοριά την ξέρουμε πάρα πολύ καλά επειδή ήρθαν και έκαναν μελέτες πάνω σε μνημεία, αλλά ένα από τα πράγματα που έκαναν οι Γάλλοι ήταν ουσιαστικά να μαζέψουν φυτικά δείγματα και βλέπουμε αυτές τις πολύ όμορφες ορχιδέες και άλλα πράγματα, ήταν και γεωλόγοι μαζί τους. Απλά κανείς να καταλάβει ότι πολλές φορές αυτό που βλέπεις, αυτό που μπορεί να μην δεις κάτι, γιατί ο Σίπθορπ προφανώς δεν ήταν στην Ελλάδα την εποχή που βγαίνουν οι ορχιδέες, ήταν άλλες εποχές. Εκείνη την εποχή, γι' αυτό ήθελα να κλείσω με το 19ο αιώνα και τι άλλο γίνεται στην Ελλάδα, έχουμε και έναν καταπληκτικό θησαυρό στη Γενάδιο. Αυτό είναι ένα βιβλιαράκι το Σοδούλη, που έχει 80 σκίτσα, 80 εικόνες από φυτά της Κέπλιας. Είναι συνδεδεμένο με τον Λόρδο Γκίλφορντ, που ήταν ένας Άγγλος που έφτασε στην Κέρκυρα στις αρχές του 19ου αιώνα, έγινε Ορθόδοξος, το έκρυβε ότι έγινε Ορθόδοξος, αλλά τον ενδιαφέρει πάρα πάρα πολύ το να στήσει ένα πανεπιστήμιο και τα λοιπά στην Κέρκυρα, μια σχολή, και αυτή η ιδέα του φυτολογίου είναι ένα από τα πολύ σημαντικά πράγματα που έγιναν εκείνη την εποχή. Και να κλείσω, νομίζω ότι πρέπει να κλείσω, να κλείσω με την ελληνική, αν θέλετε, ή μάλλον τη συνέχεια το πώς βλέπει η ελληνική επιστήμη, αν θέλετε, η μη επιστήμη, τα φυτά εκείνη την εποχή. Και δείχνω δύο πράγματα, πάλι από τις συλλογές που έχουμε στην Γενάδιο. Στη μέση είναι ένα χειρόγραφο, από πολλά χειρόγραφα που υπάρχουν με γιατροσόφια, που βέβαια τα βότανα και εκεί υπάρχουν και υπήρχαν πάντα και είναι σημαντικά και είναι η συνέχεια ουσιαστικά του Διοσκουρίδη. Και από την άλλη πλευρά ένα βιβλίο που θεωρείται ότι είναι από τα πιο σημαντικά βιβλία του ελληνικού διαφωτισμού, που ουσιαστικά είναι η πρώτη γεωγραφία που γράφεται στα ελληνικά, η γεωγραφία νεωτερική που γράφεται στο Πύλιο από τους Δημητριείς, από δύο αδερφούς, και ουσιαστικά λέει ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε αυτή τη γεωγραφική θέση και υπάρχουν λουλούδια κτλ. Να τελειώσω λοιπόν λέγοντας ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να σκεφτούμε και να καταλάβουμε ότι από το 16ο αιώνα μέχρι το τέλος του 18ου αιώνα υπήρχαν πάρα πολλοί σημαντικοί επιστήμονες, βοτανολόγοι, που ήρθαν από την Ευρώπη στην Ελλάδα, τη Δυτική Ευρώπη στην Ελλάδα, βαδίζοντας απόλυτα στα χνάρια του Θεόφραστου και του Διοσκουρίδη, ψάχνοντας ουσιαστικά να καταλάβουν την ελληνική φύση, την ελληνική χλωρίδα, και κατ' εμέ, ή τουλάχιστον αν κρίνω από δικό μου τον εαυτό, δυστυχώς είναι κάτι που δεν νομίζω ότι το ξέρουμε πάρα πολύ εμείς εδώ στην Ελλάδα, και είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι ένα κομμάτι του ελληνικού τοπίου, ένα κομμάτι της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού που πρέπει ουσιαστικά να, νομίζω, να μπει και να αναδειχθεί αυτά τα γριολούλουδα μαζί ίσως με τον Παρθενώνα και με άλλα ποινία. Θα σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ διαχωριστήκα όλα αυτά και μας ταξιδέψετε νομίζω πίσω στα μαθηματικά μας φυτολόγια. Η ελληνική χλωρίδα δεν μας είναι καθόλου οικία, νομίζω, σε μεγάλο βαθμό. Και όπως πολύ σωστά είπατε, είναι κάτι που μπορεί να αναδειχθεί εξίσου με άλλα πράγματα. Σημαντικό να αναφερθεί, δεν ξέρω αν το αναφέρετε που μου διέφυγε, ότι η Γενάδιος του Βιοδίκη διαθέτει ένα από τα ελάχιστα αντίτυπα της φλόρας.
το οποίο είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχω λίγο χρόνο για ερωτήσεις. Δεν συνεχίσω να πάω, οπότε θα κάνουμε. Πριν σας ευχαριστήσουμε πολύ βεβαίως, θα ήθελα να επισημάνω μόνο κάτι, ως πιο πολύ σημαντικό. Η καταγραφή του Λινναίου θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική, η βιωμική καταγραφή, γιατί πραγματικά και με απλό τρόπο, αλλά και με τα διπλά ονόματα, καταγράφει όλο αυτό το υλικό που είχε στα χέρια του. Θεωρώ πολύ σημαντικό, κατά τη γνώμη μου και σας ευχαριστώ. Όχι κατά τη γνώμη σας, είναι... Ναι. Ναι, ναι, φυσικά αυτό. Και σας ευχαριστούμε. Οι εικόνες που έχω φτιάξει, οι δικοί έχουν το βιογράφη και έχουν αναφέρα. Έχουν σημασία για την ιστορία της τέχνης, γιατί λόγω μαρτυρούν κάτι για την αντίληψη των ανθρώπων σχετικά με την τέχνη, των καλλιτεχνών κτλ. Έχω την αίσθηση ότι... Είπατε ότι κάποιοι το έβλεπαν πιο νατουρλιστικά και κάποιοι άλλοι το έβλεπαν πιο αφαιρετικά. Έχω την αίσθηση ότι αυτό το είπα ειδικά για τον 18ο αιώνα, που φαίνεται ότι είναι από τις πρώτες προσπάθειες να ζωγραφίσουν, να αποτυπώσουν τέλος πάντων τα φυτά. Το 18ο αιώνα, όταν πια συζητάμε για είναι λίγο σαν να είναι επιστήμονες ζωγράφοι. Δηλαδή, πώς είναι οι αρχιτέκτονες που κάνουν σχέδιο και μαθαίνουν να κάνουν σχέδιο και δεν μπορεί να στο κάνει έτσι. Ενώ ο ζωγράφος μπορεί να στο κάνει έτσι και ίσως πρέπει να στο κάνει έτσι. Είναι πραγματικά άνθρωποι που έχουν προφανώς πολύ μεγάλη ευαισθησία και στο πώς αποδίδουν περιγραφικά και πολύ σωστά τις λεπτομέρειες, αλλά βέβαια και το χρώμα. Γιατί όταν έχει σημασία το ροζάκι που είναι εκεί και το... Δηλαδή, δεν μπορείς να κάνεις ό,τι σου έρθει στο κεφάλι. Οπότε νομίζω ότι έχει απόλυτη σημασία η ιδέα της ζωγραφικής σε βιβλίο και της ζωγραφικής σε πίνακα είναι πολύ μεγάλη έτσι κουβέντα. Αλλά νομίζω ότι αν σκεφτούμε για τη βοτανική ζωγραφική έχει να κάνει περισσότερο με το νατουραλιστικό κομμάτι. Και βέβαια ο 19ος αιώνας είναι η εποχή που όλα αυτά είναι. Αναπτύσσονται πάρα πολύ. Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία που μας δίνει πολύ τροφή για σκέψη. Και ήθελα να πω από τη μεριά, έχει ενδιαφέρον πώς μπορεί να τωθεί κανείς την ιδέα της βιολογίας, έτσι, δηλαδή πώς, και έχετε απόλυτο δίκιο στο ότι ίσως δεν έχει αναδειχθεί επαρκώς η ελληνική χλωρίδα, αλλά από την άλλη μεριά επιτυγχάνει, ας πούμε, είναι βιολόγος και να κάνει αυτά. Επομένως, θέλω να πω ότι, και θυμάμαι ότι μου έλεγε στο UCL που σπουδούσε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Βρετανοί κυρίως, επιστήμονες, οι οποίοι ειδικά στην Κρήτη θεωρείται ότι έχουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία χλωρίδας. Δηλαδή υπάρχουν είδη τα οποία δεν υπάρχουν σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Άρα, νομίζω ότι ίσως στον χώρο της επιστήμης ίσως να έχει αναδειχθεί αυτό πολύ περισσότερο. Ίσως αυτό που έχει ενδιαφέρον σε αυτό που λέτε πολύ είναι πώς μπορούν αυτοί οι δύο κόσμοι να έρθουν μαζί. Ας πούμε, η ιστορία της βοτανικής από πλευράς πολιτισμικής ιστορίας τέχνης, ακριβώς ιστορίας καθ' αυτό, να συνδυαστεί με την επιστημονική ανάδειξη, ας πούμε, της χλωρίδας. Μου φαίνεται ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά που κάνετε προς αυτήν την κατεύθυνση. Προφανώς η βοτανική έχει προχωρήσει, προφανώς έχουμε πάρα πολλούς βοτανολόγους, γεωπονικοί, δηλαδή αυτά, η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Παρόλα αυτά, οι Άγγλοι και οι Σουηδοί είναι αυτοί ακόμη που ουσιαστικά είναι οι πρωτεργάτες σε αυτό το κλάδο. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση, πρώτα απ' όλα να σας πω, να εκμυστηρευτώ γιατί την έκανα αυτή την έκθεση, γιατί κάναμε ξεναγήσεις στη Γενάδιο και είχαμε αυτό το καταπληκτικό βιβλίο που πραγματικά το ανοίγεις και νομίζεις ότι είσαι μέσα στο δάσος ή μπορείς να μιλήσεις
Το βασιλικό θα τον έχω σκοτώσει μέσα σε τρεις μέρες. Δηλαδή η κόρη μου με βρίζει κάθε φορά, μαμά τίποτα δεν μπορείς να κάνεις. Για μένα ήταν πολύ σημαντικό να καταλάβω πώς είναι δυνατόν, δηλαδή είναι ένας κόσμος απίστευτα πλούσιος που συγκινεί και έχει συγκινήσει πάρα πολλούς ξένους, αλλά εμείς θεωρώ ότι δεν έχουμε την έννοια του κήπου, είναι μια έννοια ξενόφερη. Δηλαδή, ο κήπος είναι μια αγγλική έννοια, που θα βάλεις τα Κυκλάμινα, τα Τριαντάφυλλα κτλ. Ή βάζουμε τριαντάφυλλα που δεν ταιριάζουν στο δικό μας το κλίμα. Δηλαδή, αυτό λέω, εμείς στη Γενάδιο είμαι πολύ τυχερή εκεί που είμαστε, γιατί έχουμε ένα κήπο καταπληκτικό στο κέντρο της Αθήνας. Και βέβαια, ο άνθρωπος που έφτιαξε τον κήπο, είπε, δεν μπορεί να έχετε τριαντάφυλλα σε αυτόν τον κήπο. Θα βάλετε ελληνικά λουλούδια. Έχουμε λεβάντα, έχουμε αγκάθια, την άκαμφα τέλος πάντων. Εννοώ ότι κανείς πρέπει να. Νομίζω ότι δεν έχουμε αυτές τις ευαισθησίες. Δεν ξέρω γιατί δεν τις έχουμε. Και μπορεί όταν ζεις σε μια λιγότερο. Όχι Τσιμεντούπολη, μπορεί να είσαι καλύτερος. Εμένα η πεθερά μου είχε κήπο, πραγματικό κήπο. Στην Πατησίων, στον πρώτο όροφο. Δηλαδή είναι άνθρωποι που έχουν μια ευαισθησία που μιλάνε με τα λουλούδια. Αλλά τέλος πάντων, εγώ κάπως έτσι έφτασα για να κοιτάξω αυτό το υλικό και πραγματικά ο κόσμος που μου ανοίχτηκε ήταν απίστευτος. Απίστευτος. Που βέβαια, επίσης, όταν σκεφτόμαστε τα λουλούδια, τα φυτά, βέβαια, πρέπει να σκεφτόμαστε και το ότι τα φυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία και μπορείς να βγάλεις και χρήματα από τα φυτά. Έτσι, το φαρμακευτικό. Δηλαδή, άμα σκεφτεί κανείς τον Αμαζόνιο τι γίνεται, μπορεί να είμαστε και τυχεροί, ίσως, που δεν έχουμε τέτοια εντατική καλλιέργεια ή ξέρω εγώ που δεν χρησιμοποιούνται όλα αυτά τα φυτά, τα μοναδικά της Κρήτης, ή στο Αγιον Όρος. Δηλαδή υπάρχουν μέρη που πραγματικά δεν τα φυτά βγαίνουν για πόσο μόνο ακόμα, εκεί, και για πόσο ακόμα. Οπότε πάντα είναι δίκοπο μαχαίρι. Αν υπάρχει κάποιος άλλος που ήθελε να πω κάτι που δεν έχει τόσο σχέση, αλλά έχει ενδιαφέρον. Πρέπει να κοιτάξει κανείς. Μου ανοίξατε έτσι κάπως κάποιους ορίζοντες. Σκέφτηκα ότι υπάρχουν πολλά θεατρικά, ας πούμε, υπάρχει Μακιαβέλη που έχει γράψει το Μανδραγόρα. Εντάξει, αυτό είναι γνωστό, γιατί ο Μανδραγόρας έχει αυτή την μαγική σχεδόν έτσι άβρα. Ακριβώς επειδή θεωρείται ότι είναι ανθρωπόμορφη ρίζα και σωστά είπατε ότι είναι θέμενο αφροδισιακό ή δηλητήριο. Δηλαδή και τα δύο. Είναι έτσι λίγο αμφίσιμη, ας πούμε, η πρόσληψή του. Αλλά και σκέφτομαι ότι πρέπει να, αν κοιτάξει κανείς λογοτεχνικά έργα στο πόσο πολύ αναφέρονται αυτά τα πολύ σημαντικά φυτά μεταφορικά. Ο Μακιαβέλη είναι η πιο γνωστή περίπτωση γιατί είναι και ο τίτλος. Αλλά μέσα και σε ποιήματα, άρα θέλω να πω ότι η φυτολογία, ας πούμε, η βοτανική, δεν έχει καθαρά μόνο επιστημονικό ή μόνο ιστορικό χαρακτήρα, αλλά πραγματικά η φύση είναι ένας χώρος μεταφοράς, μεταφέρονται ανθρώπινες συμπεριφορές, ιδιότητες, και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να συνδυαστεί σε σχέση με την ελληνική ιστορία και την ελληνική λογοτεχνία, νομίζω. Ναι. Ήθελα να σας πω ότι πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε πολύ, μας ήταν πολύ ωραία. Ήθελα να σας πω ότι και στην αρχαιολογία, ιδίως στην προϊστορική αρχαιολογία και στην κλασική, τώρα ενδιαφέρονται πολύ όσο πάει και περισσότερο να ταυτίσουν, γιατί έχουν καταλάβει ότι αυτά τα ότι είναι σωστά διατυπωμένα τα διάφορα φυτά στα οικεία και στα
και στις, στα λιμάνια. Όσο πάει και περισσότερο, ταυτίζουν κάτι που νομίζανε ότι ήταν, ας πούμε, αφηρημένη τέχνη. Και πολλοί άρχισαν και να ασχολούνται να βρουν ακριβώς τι ήταν και γιατί είναι αυτό το συγκεκριμένο και όχι άλλο. Και φυσικά, βέβαια, υπάρχει και η παλαιοβοτανολογία, δηλαδή, έτσι πλέον δεν υπάρχουν ανασκαφές που δεν έχουν ένα παλαιοβοτανολόγο, τουλάχιστον να δει αν, τι είναι αυτά τα κατάλοιπα, τα οργανικά κατάλοιπα. Γι' αυτό και αυτή η φλόρα, το βιβλίο αυτά, τα βιβλία αυτά, οι τόμοι αυτοί, φαντάζομαι ότι θα έρθουν κάποιοι να προσπαθήσουν να ταυτίσουν τα... Ευτυχώς όλα αυτά είναι στο διαδίκτυο, όχι τα δικά μας, το Oxford είναι όλο στο διαδίκτυο. Αυτό ήθελα να σας πω. Όχι, υπάρχει στο διαδίκτυο, δηλαδή άμα μπείτε Oxford, Sigthorpe, ξέρω εγώ, Flora Greca, είναι όλα εκεί. Σίγουρα τίποτα δεν είναι σαν να δεις το βιβλίο και τίποτα δεν είναι σαν να δεις τα δικά του, του Bauer, οι ζωγραφιές. Γιατί έβαζε και κόλλα από κάτω και δηλαδή πραγματικά γυαλίζουν και εκτός αυτού έχει κάνει και πουλιά. Και πουλιά και ψάρια. Τα οποία δε... Οπότε έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε ακόμα. Δεν είναι μόνο. Τουλάχιστον θα γίνει μια πρώτη μεγάλη μελέτη στο διαδίκτυο και μετά κάτι πολύ συγκεκριμένο. Αναφέρατε ότι υπάρχουν περίπου 100 πινακές με τοπία. Ναι. Είναι μόνο τοπία ή και εικόνες από την καθημερινή ζωή. Είναι περισσότερο τοπία. Έχει και ανθρωπάκια μέσα. Δηλαδή έδειξα το σπίτι της Αντιπάρου και είχε κάτι ανθρωπάκια και στον Παρμασό έχει ανθρωπάκια. Αλλά είναι βασικά τοπία, δηλαδή είναι τόσο μικρά τα ανθρωπάκια που δεν ξέρω γιατί είναι εκεί. Καταλάβατε τι εννοώ. Ναι, είναι τοπία. Ναι. Και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι σε αυτά που έκανε στους... στα πρώτα, στους πρώτους πίνακες που έβαλε σε κάθε τόμο, τα έχει βγάλει τα ανθρωπάκια. Δηλαδή στον Παρνασσό ήταν άνθρωποι που είχαν φτάσει σε μια πηγή και τους έχει βγάλει στην προμετωπίδα του τόμου. Εγώ δεν κατάλαβα καλά, είναι λιθογραφημένα τα αντίτυπα ή όχι? Τα αντίτυπα είναι όλα λιθογραφημένα. Απλά είναι επιχρωματισμένα μαχαίρι. Άρα μαχαίρι. Τα αντίτυπα έγινε κάποιο λιθογραφημένο. Ναι, όχι, είναι. Ναι. Και οι πλάκες. Η πρώτη έκδοση είχε μόνο 25. Βέβαια, 10 τόνοι ήταν 25. Και μετά η δεύτερη έκδοση δεν ήταν καλές όλες οι πλάκες και έπρεπε να κάνουν και καινούργιες πλάκες. Οπότε είναι λίγο. Αλλά άμα σκεφτεί κανείς 25 μόνο αντίτυπα, είναι λίγα. Έτσι, είναι λίγα. Νομίζω η Οξφόρδη έχει 3 ή 4. Δηλαδή δεν είναι. Καλώς ήρθατε στον Άμφιλιο. Εγώ είμαι εκπαιδευτικός, είμαι δασκάλος σε δημοτικό σχολείο και όλα αυτά που ακούσαμε δεν υπάρχουν πουθενά στα εγχειρίδια για μικρά παιδάκια. Και νομίζω ότι από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσει το πράγμα. Είναι λίγο βαρετά, ας πούμε, σε κάποια βιβλία της έκτης, μιλάνε για τα φυτά και σου λένε να μάθεις το ριζικό σύστημα, κάποια βαρετά πράγματα για το μίσχο. Όλα αυτά τα ωραία, τι κάνουν τα βότανα στον οργανισμό μας ή η αξία των βοτάνων της ελληνικής φύσης, δεν διδάσκονται πουθενά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν γίνεται κάποιο πρόγραμμα για παιδάκια του Δημοτικού, αν υπάρχει κάποια βιβλιογραφία πάλι για παιδάκια του Δημοτικού, κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί από τα μικρά πρέπει να ξεκινήσει για να γίνεται γνωστό. Εμείς όταν είχαμε την έκθεση, κάναμε δειλά και το λέω δειλά γιατί πραγματικά τώρα έχουμε ένα εκθεσιακό χώρο. Τότε δεν είχαμε, ήταν μέσα στη βιβλιοθήκη. Οπότε το να έρθουν παιδάκια μέσα σε μια επιστημονική βιβλιοθήκη, μόνο που δεν τα δείρανε οι αναγνώστες. Τέλος πάντων, ήρθαν τα καλύτερα τα παιδάκια. Κάναμε 2-3 προγράμματα. Τα πιο εύκολα ήταν ζωγραφική. Εντάξει. Το οποίο όμως. Ήταν και αυτό πολύ ωραίο, γιατί βγήκανε και στον κήπο τα παιδιά και κάνανε τα δικά τους κτλ. Αλλά είχαμε και ένα πρόγραμμα που ήταν μια παιδομουσιολόγος και ήταν, δηλαδή, κάνανε φιλαράκια και έκανε καταπληκτική δουλειά. Μπορώ να ψάξω ίσως και να βρω το όνομά της. Δεν το θυμάμαι από την αλήθεια. Και πάνω, καλά, στο Μουσείο Βουλανδρή κάνουν συνέχεια προγράμματα και πάρα πολύ ωραία πρόγραμματα. Αλλά θα ήταν μια ωραία ιδέα να επανέλθει το φυτολόγιο. Ναι. Το φυτολόγιο, ναι. Γέννης δεν ξέρω αν είχε. Εμένα στα παιδιά μου δεν είχαν πάντως. Και το φυτολόγιο και αυτές οι οικολογικές εκδόσεις που ήταν προ... ανατυπώσεις, δεν ήταν λιθογραφίες,
όχι μόνο των μυθολογικών ηρώων και της Επανάστασης, αλλά και των φυτών. Δεν ξέρω αν θα θυμόσαστε που στις αντιγραφές, στο τετράδιο αντιγραφής, το κόβαμε αυτό και είχε την εξήγηση του φυτού από πίσω και μπροστά το φυτό. Για τα παιδιά που μεγαλώσαμε στην Αθήνα, εγώ τουλάχιστον ερχόμουν στον Άκρο και έβλεπα. Όχι, είναι αυτό, ότι δεν έβλεπε σε φυτά. Τουλάχιστον στο Αρσάκιο είχαμε μια πλήρη παιδεία σε αυτό το θέμα και είχαμε ολόκληρο φυτολόγιο και αυτά τα οποία τα αγόραζε όμως από το βιβλιοπωλείο. Και το κάθε ένα έψαχνε να βρει στο φυτό. Πολλούσε τη φωτογραφία και από πίσω την εξήγηση. Είχε το λατινικό όνομα, το ελληνικό, το εβραίο και ερωμένο. Αυτό είχε κλείσει, δεν υπάρχει. Τώρα έχει το κινητό. Το πας πάνω στο φυτό και μπαίνεις λίγο. Δεν το βλέπεις. Δεν το φτιάξεις με τα χέρια σου να πας να μαζέψεις το λουλούδι, έστω και αν είναι η Μαργαρίτα στη Βασιλίση Σοφίας ή στον κήπο το βασιλικό και να φτιάξεις ένα χαζό τέτοιο, να το πιάσει το παιδί. Είναι ένα ζήτημα για το φύλλο του ανθρώπου με τη φύση. Ναι, πώς θα ξεκινήσει. Ναι, ναι. Έχουμε χρόνο για άλλες δύο ερωτήσεις, αν θέλετε. Αν έχετε κάποια σκέψη ή κάποια ερώτηση. Θα υπήρχε Φλόρα Τρέκα αν δεν υπήρχε ο Θεόφραστος και ο Διοσκουρίδης. Ή θέλω να πω ένα ενδιαφέρον στην Ελλάδα να μπορούσε να υπάρξει επειδή είναι η Ελλάδα ή επειδή έχουμε τις βάσεις από την ελληνιστική εποχή με έρευνες. Κατά μια εκτίμηση. Τώρα νομίζω ότι τη φύση γύρω μας, δηλαδή δεν μπορείς να μην δεις τι είναι γύρω σου. Δηλαδή, προφανώς έχοντας αυτές τις βάσεις, είναι δύσκολο να ξεφύγεις τελείως. Και το σύμφωνο, ξέρετε αν είχε ενδιαφέρον και για άλλες περιπτώσεις πέρα από την Ελλάδα. Όπου... Ο σύμφωνο δεν πρόλαβε να έχει άλλο ενδιαφέρον. Αυτό είναι. Και ο Μπάουερ όμως, όταν τσακώθηκε τέλος πάντων με το σύμφωνο, πήγε στην Αυστραλία. Και οι καλύτερες ζωγραφιές του βοτανικής είναι αυτές που έκανε στην Αυστραλία. Οπότε, και βέβαια αυτό που δεν είπα είναι, νομίζω το είπα ίσως, αλλά όχι πολύ καθαρά, είναι ότι βέβαια είναι στην 18ο αιώνα είναι ότι φέρνουν φυτά από όλο τον κόσμο, στη Γαλλία, στην Αγγλία, δηλαδή στο Τσέλσι, στην Αγγλία, στο Παρίσι, στους κήπους του Λουδοβίτου του 14ου, είναι ουσιαστικά σαν να κουβαλάς τα Ελλήνια. Και είναι λίγο απεικιοκρατικό, έτσι, και βέβαια και Ολλανδία, έτσι, μην ξεχνάμε την Ολλανδία με τις τρίπες. Όχι, αλλά εννοώ ότι είναι πράγματα τα οποία για την κουλτούρα της εποχής, τα φυτά, τα λουλούδια ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Και σημαντικά γιατί δείχνανε πολλά πράγματα, ότι είχες χρήματα, ότι είχες δύναμη, ότι μπορούσες, ότι ήξερες να τα καταλάβεις, όλα αυτά. Ιατρική. Ιατρική. Έχετε ναι, έχω φέρει μπροσούρες της Γιαναδίου, αν θέλει κανείς, και έχω φέρει και δύο καρτούλες από αυτό το φυτολόγιο που έχουμε της Κέρκυρας, αν θέλετε να πάρετε, με μεγάλη χαρά. Και το ραντεβού μας τώρα στη Γενάδη Βιβλιοθήκη για να δούμε τη Φλόρα Γκρέκα, έτσι από κοντά. Ναι. Να μου το λέτε όμως πριν, γιατί είναι μεγάλη αυτή η τόπη, πρέπει να τις κουβαλάμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εκδήλωση, όπως είπαμε, θα είναι στη Θεσσαλονίκη και όσους θα παρευρεθείτε εκεί, θα τύχει να στοιχεί. Το θέμα είναι ένα πάνελ που είναι θέατρο και περιβάλλον. Εδώ στο Ναύπλιο, στο συγκεκριμένο πλαίσιο, το συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα λέμε πάλι τον Ιούνιο, στο κλείσιμο αυτής της εκδήλωσης. Φυσικά θα συμμετάσχουν πολλές άλλες εκδηλώσεις των κεντρικών σπουδών, αλλά εκτός του συγκεκριμένου προγράμματος. Τον Ιούνιο, λοιπόν, θα έχουμε τον Ευγένιο Μαρτιόπουλο με το θέμα «Το χρώμα της θάλασσας στην ελληνική τέχνη» που είπε το 21ο αιώνα. Θα συνεχίσουμε απάνω με ένα ποτήρι κρασί για να τιμήσουμε την καλεσμένη μας και να κόψουμε την πρωτοχρονιά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.